την 1η Ιουλίου, εμείς τρυπώσαμε μέσα στο νέο οργανισμό επαρχιακής διοίκησης, στον επαρχιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, με την Ιουλιέτα Μιχαήλ. Πάμε να τη συναντήσουμε και θα εξηγήσουμε ουσιαστικά τις αρμοδιότητες και θα δείξουμε πώς και θα πούμε πώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος. Ιουλιέτα, σε ακούμε προσεκτικά. Ακριβώς. Βρισκόμαστε, Χρήστο, έξω ακριβώς από το νέο κτίριο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, ο οποίος θα στεγάζεται ακριβώς απέναντι από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας. Είμαι εδώ μαζί με τον προσωρινό Γενικό Διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού, τον κύριο Κωνσταντίνο Παρμακλή. Κύριε Παρμακλή, αυτό το έργο είναι εξπρές από ό,τι καταλάβαμε, διότι ξεκίνησε να χτίζεται τον περασμένο Απρίλιο και θα είναι έτοιμο, όπως μου είπατε, τις 25 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στον παραένα, Ιουλιέτα, πριν ξεκινήσει ή πριν ολοκληρωθεί η μεταβατικότητα και να ξεκινήσει λειτουργία ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης. Μέσα σε όλα τα οποία έπρεπε να τρέξουμε για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε εύρυθμα, να υπάρξει επιχειρησιακή συνέχεια για κάθε διεύθυνση του νέου επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, ήταν και η ανέγερση κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει των οικοδομικών έλεγχων της διεύθυνσης αδειοδότησης της ανάπτυξης. Ουσιαστικά τις άδειες πολυοδομίας, κύριε Παρμακλή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης θα έχει για όλη την επαρχία την ευθύνη έκδοσης πολυοδομικών και οικοδομικών αδειών. Στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου θα είναι ο πολυοδομικός έλεγχος και απέναντι στο καινούριο κτίριο θα είναι ο οικοδομικός έλεγχος. Έχουμε καταφέρει. Και ενώ μας εξηγείτε, να προχωρήσουμε έτσι και προς το κτίριο, να δούμε πώς θα δείχνει. Να πούμε ότι έχουμε καταφέρει από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας μας να στεγάσουμε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Οι τεχνικές υπηρεσίες ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης στέρεων αποβλήτων, αλλά και η μεγάλη διεύθυνση αδειοδότησης της ανάπτυξης θα στεγαστούν εδώ, στη Λεωφόρονα Θαλάσσας 84, mm-hmm. μαζί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης του Κοινού, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε έναν κεντρικό σημείο της πόλης να είμαστε όλοι μαζί εδώ να εργαζόμαστε και να αναπτύξουμε οικονομίες κλίμακος και κατ' επέκταση να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα των κοινών παρά πριν που χρειάζονταν διάφορες υπηρεσίες για να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες που δίνουμε προς το κοινό. Ακριβώς, είδαμε και με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας του Νικήτα του Δαλίτη πώς θα δείχνει το κτίριο. Πάμε μέσα να δούμε πού ακριβώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος εδώ στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Ένα έργο express. Είναι αυτό που λέμε, άμα θέλεις να το κάνεις, το κάνεις γρήγορα, Χρήστο, γιατί βλέπουμε πόσο καθυστερούν τα υπόλοιπα έργα. Εδώ αυτό από ό,τι φαίνεται κινείται με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες. Κύριε Παρμακλή, εδώ είναι που θα εξυπηρετείται ουσιαστικά ο κόσμος σε αυτή την αίθουσα που βλέπουμε ή αυτή θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων? Σε αυτήν την αίθουσα που βλέπουμε εδώ θα γίνεται παραλαβή και παράδοση αδειών, οικοδομικών και πολυοδομικών αδειών. Θα υπάρχουν meeting rooms σε όλες τις μεγάλες αίθουσες. Θα υπάρχουν νέου τύπου αίθουσες open plan για να εργάζεται το προσωπικό μαζί με κλειστά γραφεία για τους διευθυντές των τμήματων. Για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, πλέον σκύβαλα και ούτω καθεξής, νερό κτλ. Αυτά όλα θα γίνονται και ηλεκτρονικά, κύριε Παρμακλή, δεν θα είναι στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης? Θα προσπαθήσουμε εξ αποστάσεως μέσα από την νέα ιστοσελίδα που από την 1η Ιουλίου θα λειτουργήσει να εξυπηρετούμε το κοινό εκεί και όπου μπορούμε άμεσα. Θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια ένα πόρταλ στο οποίο θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε για ίδρυυση και αποχέτευση. Ταυτόχρονα το κεντρικό κράτος, το τμήμα πληροφορικής και οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών προσπαθούν να μας παραδώσουν από την 1η Ιουλίου το λογισμικό υπόδαμο, το ανανεωμένο λογισμικό υπόδαμο, όπου θα μπορούν οι μελετητές να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για άδειες πολυοδομικές και οικοδομικές εξ αποστάσεως και να τις παίρνουν εδώ οι λειτουργοί και να τις επεξεργάζονται. Άρα θα είναι εύκολα, γρήγορα, με ηλεκτρονικό τρόπο.
πολύ πιο εύκολα για τον κόσμο από ό,τι φαίνεται και με την εφαρμογή της τοπικής αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου. Προχωράμε και στο κτίριο πιο κάτω να δούμε και τον κεντρικό χώρο εδώ. 25 Ιουνίου θα είναι έτοιμο, όπως μας έχει αναφερθεί και από τον κύριο Παρμακλή εδώ. Και αυτή η αίθουσα, κύριε Παρμακλή, ακριβώς εδώ τι θα στεγάζεται στον νέο επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης? Είναι ακόμα μία αίθουσα εργασίας, υπάρχει ακόμα μία ίδια απέναντι, ένα mirror room όπως λέμε, ταυτόχρονα, και θα υπάρχει και ο πρώτος όροφος που είναι τριπλάσιος αυτών των χώρων. Θα στεγάσουμε 70 άτομα σε αυτόν το χτιριακό συγκρότημα της Νότιας Πτέρυγας, όπως ονομάζουμε, και θα εργάζονται στη Λεωφόρονα Θαλάσσας 84-150 λειτουργοί για να εξυπηρετούν τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης. Ακριβώς. Και εσείς είστε, να πούμε, και ο διευθυντής εδώ του Συμβουλίου Υδάτο Προμήθειας Λευκοσίας. Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και τι θα γίνει με το νερό τώρα που θα πρέπει να συμβληθούν παγκύπρια όλοι οι οργανισμοί. Θα έχει οποιαδήποτε χρέωση αυτό στον κόσμο ή θα είναι πιο εύκολο? Ο κάθε επαρχιακός οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την υδροδότηση της επαρχίας του. Ο νόμος είναι δεδομένος, ξεκινά από 1η Ιουλίου. Οι 5 νέοι δήμοι θα υδροδοτούνται από την πρώτη μέρα από τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Λευκοσίας. Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε όλες τις κοινότητες οι οποίες έχουν ενταχθεί κάτω από δήμους. Έτσι, έχουμε εναρμονιστεί από την πρώτη μέρα με την νομοθεσία και επιπρόσθετα ενώθηκε πάνω στο δίκτυο υδροδότησης και η κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς και η κοινότητα Παγιομετόχου. Έτσι, εκεί και όπου υπάρχει αποχετευτικό σύστημα, να έχουμε και την υδροδότηση για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και για τα δύο δίχτυα κρίσιμης υποδομής άμεσα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παρμακλή. Εδώ είμαστε για να δούμε και το καινούριο κτίριο. 25 Ιουνίου θα παραδοθεί στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης και θα στεγαστούν, όπως μας είπε, 150 λειτουργοί, Χρήστο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νικητή Τοδαλίτη για τις πολύ ωραίες εικόνες και τον κύριο Παρμακλή για την ξενάγηση. Ιουλιέτα.